Σε αυτόν τον σκληρό και μακροχρόνιο αγώνα, βοηθός και στήριγμά μας δεν είναι μόνο η επιστήμη και η τεχνολογική πρόοδος. Απαιτείται κάτι ισχυρότερο που θα τον ενώσει με την πηγή της ζωής. Απαιτείται ο Θεός. Ο άνθρωπος που υπερβαίνει τα μέτρα και τα δεδομένα της Θωράς είναι ο Άγιος που μπολιάζει την ύπαρξή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και της προσφέρει την αιώνια ζωή. Έτσι ο πραγματικός μετάνθρωπος που διαφοροποιείται από τους προσδοκόμενους ανθρώπους μηχανές και δραπετεύει από την φθορά και τον εναγκαλισμό του θανάτου είναι ο Άγιος. Ο Άγιος που με τη ζωή του και τον πνευματικό του αγώνα έγινε φίλος, συνοδοιπόρος και μιμητής του Θεού. Αγαπητοί μου, ολοκληρώνοντας την απόψινή παρουσίαση όσον αφορά εμένα, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που με χαροποίησε ιδιαιτέρως. Το βιβλίο που απόψε παρουσιάζουμε είναι ένας από τους καρπούς των προσπαθειών της αστικής εταιρείας Ιβοκράτης, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, η οποία με σοβαρότητα και συνέστηση της ευθύνης που βαραίνει τους ώμους των στελεχών της, επικεντρώνει την προσοχή της στον τομέα της προλήψεως, αλλά όχι μόνο απέναντι στον κίνδυνο εξαρτήσεων από ψυχοτρόπες ουσίες, αλκοόλ κτλ. Και με την έκδοση του βιβλίου τούτου στρέφει το βλέμμα της σε εξαρτήσεις που πολλοί δεν τις διακρίνουν. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στις ηλεκτρονικές συσκευές και στην τεχνολογία εν γέννη επισημαίνεται με τον σοβαρότατο κίνδυνο αλλοιώσεως της ενίας του ανθρώπου στις συνειδήσεις μας και στην παραθεώρηση της αξίας του, αντικαθιστώντας τον με υποκατάστατα τα οποία επουδενή μπορούν να καλύψουν τις πολλές και ποικίλες ανάγκες τους. Εδώ είναι και τα δικά σας εύσημα, κύριε Δήμαρχε, και της Προέδρου της Αστικής Εταιρείας, του επιστημονικού προσωπικού, των υπαλλήλων, αλλά και των εταίρων της εταιρείας, γιατί μια εταιρεία σε ένα μικρό τόπο μπορεί να δίνει ένα στίγμα που δεν δίνουν ούτε αυτοί που κατοικούν το κέντρο της Ελλάδος στην Αθήνα. Μοναδική ελπίδα για την υπέρβαση των προβλημάτων που μας ταλανίζουν και τείνουν να μας συνθλίψουν είναι να στραφούμε με πίστη, ελπίδα και σοβαρότητα προς τον Άγιο Θεό και τον κατοικόνα αυτού πλασμένο συνάνθρωπό μας και να αναζητήσουμε διέξοδο από τις δυσκολίες της ζωής, όχι στην ένωση με τη μηχανή, αλλά στην προοπτική της θεώσεως και την επιδίωξη ενώσεώς μας με τον Δημιουργό μας Θεό, ο οποίος με αγάπη, υπομονή και έλεος περιμένει την επιστροφή του Αδάμ στον Παράδεισο και την αποκατάστασή του στην ομορφιά για την οποία μας έπλασε. Με αυτές τις σκέψεις ολοκληρώνω, ευχόμενος, όπως κατά το παρελθόν είχα κάνει για το βιβλίο του κυρίου Δημητρίου Γερούκαλη και των συνεργατών του, που πραγματεύεται την έννοια του προσώπου και τη σημασία του, και στο μέλλον να απολαύσουμε και άλλους καρπούς της ερευνητικής ενασχολήσεως και επιστημονικής μελέτης των συγγραφέων. Να παρουσιάσουμε δηλαδή με τη χάρη του Θεού και το τρίτο βιβλίο για να ολοκληρώσουμε την τριλογία. Οπότε μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ξεκίνησαν το 2010 όταν ο διαχειριστής της ιστοσελίδας Αντίφωνο, ο Κωνσταντίνος Οβεργής, ο Σωτήρης Μικραλέξης και εγώ, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο μέσα από ηλεκτρονικά μέσα γύρω από την έννοια του προσώπου. Για ποιο λόγο ξεκινήσαμε τη δημόσια αυτή έκθεσή μας στην κριτική και στο σχολιασμό? Γιατί η έννοια του προσώπου είναι μια έννοια καταρχήν θεολογική και κατά δεύτερο λόγο είναι μια έννοια υποστατική, δηλαδή δείχνει την κατάσταση του ανθρώπου. Γίνεται όμως πάρα πολύ μεγάλη σύγκριση και πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία γύρω από τις έννοιες αυτές, οι οποίες αναλόγως της προελεύσεως των μελετητών και της στοχοθεσίας των μελετητών δίνουν και διαφορετικό περιεχόμενο. Και αυτό γιατί αλλιώς το βλέπει ο Ρωμαιοκαθολικός, αλλιώς ο Προτεστάντης, αλλιώς ο Ορθόδοξος, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ήταν ένας πετυχημένος διάλογος δημόσιος, δημοσιεύτηκαν αρκετά κείμενα στην ιστοσελίδα του Αντιφώνου
Και μάλιστα αυτός ο διάλογος είχε και την ευλογία του Πατριάρχου μέσα από μια ειδικώς για αυτή την περίπτωση σχετική επιστολή του. Και τότε λοιπόν εξεδόθηκε ένα μικρό τευχίδιο, το οποίο είχε τα βασικά θέματα του διαλόγου και πάρα πολλά μαθηματικά. Το λέω αυτό έτσι για να κεντρήσω πιο πολύ το ενδιαφέρον σας, γιατί η υπέρβαση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μπορεί να είναι μόνο ή μέσα από την πίστη ή μέσα από τα μαθηματικά. Στην μία περίπτωση την υπέρβαση την κάνει ένας ένθεος άνθρωπος, στην άλλη περίπτωση ένας άθεος άνθρωπος, αλλά έχει σημασία το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται. Στη συνέχεια το 2012, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κόου και Νησίρου, κυρίου Ναθαναήλ, ξεκινήσαμε μία προσπάθεια με τον Θανάση τον Μουστάκη, ο οποίος συμμετείχε στην όλη αυτή διαδικασία από ένα σημείο και μετά, για να εκδώσουμε το πρώτο βιβλίο μιας τριλογίας, την τριλογία την αποφασίσαμε στη συνέχεια, στην πορεία. Να εκδώσουμε ένα βιβλίο για το πρόσωπο, με το διακριτικό τίτλο «Πρόσωπο προς πρόσωπο», μια και το πρόσωπο σημαίνει προσώψη, σημαίνει σχέση, σημαίνει αντιστοίχηση με έναν άλλο άνθρωπο. Και αυτό το βιβλίο ήταν ένα προϊόν μιας πολύχρονης διεργασίας, συλλογικό έργο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η επιλογή μας, το βασικό δίδυμο της όλης ιστορίας, είναι ο Μουστάκης και εγώ. Η επιλογή μας ήταν ανέκαθεν να υπάρχει συλλογικό έργο, όχι ατάκτως ερημένα κείμενα περί ενός θέματος, αλλά μελέτη του ιδίου θέματος από διαφορετικές επιστημονικές ή θεολογικές σκοπιές. Και έτσι λοιπόν παρήχθα ένα βιβλίο το οποίο εξέδωσε ο Αρμός το 2013 με τις συνεργάτες τον Γιώργο τον Κοτογιώργη, τον Θανάση τον Μουστάκη, τον Θόδωρο τον Ζιάκα, τον πατέρα Νικόλαο τον Λουδοβίκο και τον Γιάννη τον Πλεξίδα. Ναι, και τον Γιάννη τον Πλεξίδα, από τα Τρίκαλα. Αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα, άσχετα αν δεν του δώσαμε εμείς οι συγγραφείς τη σημασία που έπρεπε και την προβολή που έπρεπε να του κάνουμε. Γιατί ξέρετε, η δικιά μας στοχοθεσία δεν είναι να φιλοσοφήσουμε. Και βεβαίως πρέπει να φιλοσοφήσουμε για να είμαστε πρακτικοί. Γιατί ξέρουμε ότι το μεν θεωρητικό είναι αφιλόσοφο, το δε πρακτικό είναι ακοινώνητον. Αλλά φιλοσοφούμε στον βαθμό που μπορούμε για να προτείνουμε λύσεις και τρόπο ζωής. Διότι πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι η αγιότητα στην εποχή μας είναι ένα λησμονημένο όραμα. Θα επαναλάβω κάτι που έλεγα και στα παιδιά στο σχολείο και ήταν και μια απορία δική μου όταν ήμουν παιδί. Πριν από περίπου 40 χρόνια που ήμουν εγώ μαθητής δημοτικού, ο μόνος καινοφανής γνωστός Άγιος ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Φυσικά υπήρχαν και άλλοι, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ διαδεδομένοι. Σήμερα βέβαια έχουμε τη χαρά να έχουμε δεκάδες νεοφανείς, καινοφανείς Αγίους, οι οποίοι πραγματικά μας αλλάζουν την προσέγγιση απέναντι στην έννοια της αγιότητας. Αρκεί και μόνο να δούμε τους τρεις συγχρόνους Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Ιάκωβο, για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ο καθένας από τους τρεις είχε μία άλλη προσέγγιση στα πράγματα, στην πραγματικότητα. Όλοι ξεκινούσαν από την ίδια παράδοση, αλλά την ζωντάνευαν με έναν προσωπικό, θα λέγαμε, τρόπο, όπως και πρέπει να γίνει. Το ίδιο, για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε διαβάζοντας τα κείμενα της Κοινής Διαθήκης, όπου κάθε συγγραφέας εκεί έχει γράψει με ένα διαφορετικό ύφος, συντακτικό, διαφορετική χρήση συντακτικού, γραμματικής, λεξιλογίου και πολλά άλλα. Ο Άγιος, λοιπόν, με μία έτσι φράση, είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος όπως αυτός βγήκε από τα χέρια του Θεού κατά τη δημιουργία. Και αυτό προσπαθούμε να τονίσουμε με το βιβλίο, ότι ο άνθρωπος που, και νομίζω ότι το τόνισε και επαρκώς ο Σεβασμιότατος, ο άνθρωπος που προσδοκούμε όλοι μας, που θα θέλαμε να είμαστε, δεν μπορεί να είναι λίγο άνθρωπος, λίγο μηχανή, αλλά αναμφίβολα είναι αυτός που στρέφεται προς τον Θεό, που έχει την ελπίδα του στο Θεό, αυτός που ενώνεται, που κοινωνεί με το Θεό, κάτι που είναι πολύ απλό, πολύ καθημερινό
και γίνεται σε κάθε στιγμή. Μάλιστα, και το συζητούσαμε και με τον Σεβασμιότατο, μία από τις πρώτες σκέψεις για τίτλο του βιβλίου ήταν να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη Άγιος. Τελικά δεν το επιλέξαμε μετά από προτροπή του εκδότη και ίσως και να είναι μία από τις αδυναμίες του βιβλίου. Ο Άγιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού.